Εδώ θα δούμε όλη τη διαδρομή απογείωσης όπως φαίνεται μέσα από το head-up display του αεροπλάνου. Το μαχητικό απομακρύνεται από την περιοχή του αεροδρομίου της Σούδας με ταχύτητα 375 κόμβων. Σε ύψος 4.000 περίπου ποδών, ο κυβερνήτης εκτελεί δεξιά στροφή με φόρτιση 2,5G για άλλον έναν έλεγχο στο Lantern που αποκαλείται Out of Limit Turn. Το διθέσιο F-16 περνά πάνω από την πόλη των Χανίων και μπροστά στο head-up display εμφανίζεται ένα μικρό τετράγωνο. Είναι το target box του ατρακτηδίου ναυτιλίας, το φλιρ του οποίου έχει εντοπίσει τη θερμότητα που εκπέμπει ο κινητήρας του προπορευόμενου αεροπλάνου. Κατόπιν ενεργοποιείται το φλιρ του navigation pod. Από κάτω φαίνεται η πόλη των Χανίων φωτισμένη. Ένα πολύ ωραίο θέαμα από το πιλωτήριο ενός μαχητικού με πανοραμική θέα προς κάθε σχεδόν κατεύθυνση. Πολύ καλύτερο από αυτό που προσφέρουν τα παράθυρα ενός πολιτικού αεροπλάνου. Και ετοιμαζόμαστε για το land check. Ακολουθεί άλλη μία δοκιμή, με το που τα αεροπλάνα θα περάσουν την πόλη των Χανίων με κατεύθυνση της Πάθα. Είναι τυποποιημένη ως land check και στόχο έχει να πιστοποιήσει ότι το Lantern διατηρεί το ύψος ασφαλείας που έχει επιλέξει ο υπτάμενος για χαμηλή πτήση πάνω από το έδαφος, ακόμα κι αν ο ίδιος δίνει μέσω του χειριστηρίου εντολή για κάθοδο. Η παύλα που εμφανίζεται εδώ σημαίνει ότι ο κυβερνήτης έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία TFR του Lantern. Το σύστημα κατεβάζει αυτόματα το αεροπλάνο στο ύψος που έχει επιλέξει ο κυβερνήτης, ο οποίος εδώ μπορεί να κάνει χειροκίνητα διορθώσεις μόνο δεξιά και αριστερά.
Εάν ο υπτάμενος πιέσει το χειριστήριο προς τα εμπρός για περαιτέρω κάθοδο, τότε αρχικά ακούγεται η ηχητική προειδοποίηση altitude-altitude. Αμέσως μετά, το σύστημα ανυψώνει αυτόματα τον ήχο του αεροπλάνου, δίνοντας την ηχητική προειδοποίηση pull-up. Εδώ θα δούμε από τη θέση του κυβερνήτη την ανύψωση του ρίγχου στο αεροπλάνο από το λαντίρν, το οποίο διατηρεί το ύψος πλεύσης που του έχει δοθεί. Να η απότομη ανύψωση. Θα ακολουθήσει και ένα δεύτερο land check με ελάχιστο ύψος στα 500 πόδια αυτή τη φορά. Θα το δούμε μέσα από το head-up display του αεροπλάνου. Παρατηρήστε το ύψος στη δεξιά πλευρά μέσα στο παραλληλόγραμμο κουτί. Με την ένδειξη να μην έχει φτάσει ακόμα στα 500 πόδια, μόλις ο κυβερνήτης αποπειραθεί να κατέβει χαμηλότερα, το λαντίρν θα δώσει απότομη στάση ανόδου στο αεροπλάνο. Αμέσως μετά, ο κυβερνήτης εκτελεί άνοδο με γωνία 20 μοιρών και κλειστή στροφή δεξιά. Είναι ένα half roll με κλίση 120 μοιρών, ελιγμός απότομος. Αυτή είναι η άνοδος και αυτό είναι το half roll. Το lantern θα αντιδράσει και εδώ λόγω της περίεργης στάσης του αεροπλάνου, οπότε θα προειδοποιήσει και πάλι τον υπτάμενο ηχητικά και οπτικά. Οι δοκιμές πιστοποίησης της ορθής λειτουργίας του lantern, που εκτελούνται σε κάθε πτήση αφού αποτελούν μέρος των κανονικών διαδικασιών, τελειώνουν και ο σχηματισμός παίρνει πορεία για το επόμενο σημείο της διαδρομής στη Δυτική Κρήτη. Η ταχύτητα εδώ, σε αυτό το τμήμα της διαδρομής, διατηρείται στους 375 κόμβους και το ύψος είναι 3.500 πόδια. Σας αφήνουμε να απολαύσετε για λίγο τις μοναδικές αυτές εικόνες, καθώς το σκοτάδι πέφτει και γίνεται όλο και πιο πυκνό.
Τα δύο αεροπλάνα θα αρχίσουν να πετούν σε σχηματισμό σε σχετικά μικρή απόσταση για να πάρουν πορεία προς την Ελαφόννησο. Σε λίγο, όταν το σκοτάδι πλέον έχει πέσει για τα καλά, ακολουθούν και άλλες απογειώσεις. Συνεχίζουμε προς Ελαφόννησο, κατερχόμενοι για τα 500 ποδιά. Μπράβο, ελίφθη, ελέγχο συχνότητας, καλές 30. Μπράβο. Τα αεροπλάνα τώρα πετούν πάνω από θάλασσα, μέσα σε απόλυτο σκοτάδι. Για το λόγο αυτό, παρακολουθούμε την πτήση μέσα από το head-up display. Είσαι έτοιμος? Ναι, ναι. Πάμε. Ο ένα RAL των TFR-ων. Δύο. Ο κυβερνήτης επιλέγει ξανά TFR και το Lantern κατεβάζει αυτόματα το αεροπλάνο στο ύψος που ο ίδιος του έχει δώσει. Βλέπεις τώρα, δεξόμε το δουλειά να δουλεύει σωστά, ότι κατεβαίνει και σιγά σιγά θα ρίξει να μας ανεβαίνει, να μας ανεβάζει σιγά σιγά. Ωραία, ελαττώνω 450 γκράμμ να πηγαίνουμε. Στην αρχή θα μας κατεβάσει 1000 πόδια, σε λίγο θα πάμε
500. Δύο ραλ των διαφαρών. Ένα. Σε λίγο θα τον ακούσετε να λέει ότι μόνο δεξιά και αριστερά μπορεί να στρέψει το αεροπλάνο. Στο κατακόρυφο επίπεδο, τον έλεγχο έχει το σύστημα. Κοιτάξτε πώς φαίνεται η θάλασσα. Οπότε τώρα πάει ότο, έτσι, μόνο του. Ναι. Εγώ προς το πάω δεξιά-αριστερά. Ελαφρώ. Εδώ είναι στα 11 μίλια. Okay. Πάω λίγο πιο δεξιά. 10 μίλια, gray skills off, on. Και κάνουμε το focus εδώ. Okay. Το φλουτάρουμε, το ξαναφτιάχνουμε για να καθαρίσει. Το κάνουμε narrow field of view, το κάνουμε το ίδιο πράγμα, μέχρι να φλουτάρει. Ακολουθεί η διαδικασία target pod focus, καθοδόν προς τα κύθυρα. Και μετά το ξαναδούμε πάλι. Okay. Τίμος soft, κάσο zero, wide field of view. Πάμε HSD, το steering point, το IP. Αν τώρα είχε εμπόδιο δεξιά και ήθελε να στρίψεις, δεν θα σ' άφηνε. Θα έβγαινε ευθεία, αλλά με το που πέρναγε το εμπόδιο θα στρίβε μόνο του. Ναι. Παίρνει στη μνήμη την, τι έχει ζητήσει και το κάνει. Πρόκειται για ρύθμιση της ευκρίνειας της υπέρυθρης εικόνας που προέρχεται από το ατρακτήδιο στοχοποίησης του Lantern και μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο τεύχος νούμερο 5 του Remove Before Flight Military. Εδώ θα παρακολουθήσουμε εγκλωβισμό στόχου στο έδαφος για εικονική βολή πυράβλων Maverick. Είμαι προστατευμένος γιατί έχω το Maverick. Βάζω μια πολύ μικρή βυθισούλα. Ναι, ναι. Αυτή θα την κρατήσει το αεροπλάνο. Πάω στο ground. Το παράλαβα. Τα μέση που είναι. Πάντως είναι ψηλότερα από ό,τι είμαι. Αλλά Maverick δεν είναι αυτός. Το παράλαβα. 4500 είσαι. Σωστόν. Νάτες. Νάικερες. Βλέπεις. Ναι, ναι. Point track. Πιάσαμε το stop. Με το TFR ενεργοποιημένο, το αεροπλάνο κατεβαίνει ξανά χαμηλά, παίρνοντας πορεία προς τον επόμενο στόχο. Συνεχίζουμε, δεν κάνουμε άλλη προσβολή, συνεχίζουμε για το επόμενο σημείο μάρ. Βγαίνουμε στο γάδο και πατάω τον έμος για να αρχίσει να μας κατεβάζει. Okay. Θα κάνουμε ίκρες δηλαδή. Ναι, ναι. Επιταχύνω. Επόμενο σημείο. Και είδες πως κάνουμε λοκούν στο πόντι στο στόχο, έτσι. Κοίτα τώρα, κατεβαίνει προς το χωράφι. Ναι, ναι, ναι. Μας. Ακούω λίγο εδώ ευθύνα, μην πάμε πάνω από το χωριό. Και μας ευθυγραμμίζει. Συνεχίζουμε μετά. Είδες, αυτό μας ανεβάζει μόνο του τώρα. Δεν σπρώχνω εγώ το αεροπλάνο. Ναι, το ναι, ναι. Η προσβολή του θα γίνει με ελιγμό band. Είναι ο ίδιος που είχαμε δει στη νυχτερινή πτήση με τα F-16 Block 50 της 347 μοίρας στο πρώτο τεύχος του Remove Before Flight Military. Δείτε την προσβολή να εξελίσσεται ενώ ο κυβερνήτης περιγράφει κάθε κίνησή του στο δημοσιογράφο που πετά μαζί του στο πίσω κάθισμα. Εδώ σου λέει τερένα αριστερά, το είδες που σου έδειξε. Έχουμε επιταχύνει 480. Ιεράκι 200 το μάτι. Προβείτε να πω. Οι κόψεις είναι εκτός από τους μπούφους, πρέπει να έχουν προσεγγίσει τον τάμα ή άλλη μα... Okay. Δύο. Έχετε 2 ή 4 F-16 στην όψη. Έχουμε 2. Ελίφθη 2. Οκ, ο δικός μου έρχεται πάνω, έχω ελίφθη να διπλώσω. Ναι, τους έπαρα από τον άλλον. Με βλέπεις ακολούθα. Δύο. Αγαμίσου ρε αρχίτη, ας πω εγώ.
Παίρνω από πάνω μου, εμπλέκομαι εδώ μαζί. 200, εμείς συνεχίζουμε πάντα στους βούφους, τους αρχικούς. Σωστό, στους αρχικούς εμπλεγμένους, στα 18.000 τώρα. Ελήφθη. Θα κάνω. Καλύτερα είμαι πίσω του. Γιώργα, ενημέρω φέτος για δεν έχω ρωτάφω. Παγιού. Γιώργο, είμαι στο ένα μίλι στο σημείο πάνω. Λάκ. Ότι εγώ με δύο μίλια έχω πάνω ένα μίλι. Γιώργο, πάλι έχεις μπροστά τον άλλον. Εγώ. Σε τσίπερο και λίγο πίσω είμαι μπλεγμένος. Που βλέπω και σένα. Και στο Fox 3. Θα του ξεσκίσω το πίνο. Είναι εκεί λαφόρα. Προσπαθεί να διαφύγει. Γιώργο, συνεχίζουμε την εμπλοκή πες. Ελήφθη παρατηρητή σε αυτό το γκρουπ. Okay, και εγώ μένω με το δικό μου. Τα 2.30 εμπλεγμένα, 18.000 χωρίς κατερχόμενοι. Ενημερωτικά για τα 2.30, οι βόρειοι μπούφοι έρχονται τρα 355, 21 μίλια, 13.000. Ο δικός μου δεν σε έβγει. Συνεχίστε εφόσον μπορείτε με ροή 1.50. Για τα 2.30 αυτό σωστόν. Σωστόν και τα 2.30 ροή 1.50. Πίσω μας μπούφι στα 15 μίλια, 12.000 πόδια μας προσεγγίζουν. Συνεχίστε flight correction με ροή 1.50. Αντιστρέφω δικός μου. Γεια στον 600, συνεχίστε παρατηρητής στο γκρουπ σας. Ελήφθη παρατηρητής 2 στο γκρουπ, συνεχίζουμε με νότια ροή. Από τα 2.30 οι στόχοι έχουν αντιστρέψει, συνεχίζουμε με νότια. 0. Παίρνω το τρέλι.